Από την Τετάρτη 26 Μαρτίου θα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στις μονάδες του παιδί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άγδων Γεωργιάδη στις μονάδες του παιδί, θα παρέχεται από την Τετάρτη δωρεάν σε όλους τους πολίτες ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους, χωρίς κανενός είδους εξέταστρο ή αμοιβή μέχρι ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενοποίησης. Συγκεκριμένα, στα 120 πολυιατρία πρώην νεοποιοί παραδίδονται στις ΙΠΕ. Οι γιατροί των μονάδων του παιδί δεν θα δέχονται ραντεβού, αλλά κατά πάσα πιθανότητα από την επόμενη εβδομάδα, αφού πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες διοικητικές διαδικασίες, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις. Τα πολυιατρία θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ τις καθημερινές, ενώ σε πρώτη φάση δεν προβλέπονται εφημερίες. Προβλέπονται επίσης 2 βάρδιες ιατρικού προσωπικού, όπου αυτό είναι εφικτό ανάλογα με τη στελέχωση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7. Σε κάθε μονάδα ορίζεται τουλάχιστον ένας γιατρός υποδοχής, γενικός γιατρός και παθολόγος που δέχεται χωρίς τηλεφωνικό ραντεβού, κυρίως τα έκτακτα περιστατικά, ενώ οι υπόλοιποι γιατροί θα δέχονται πολίτες μέσω τηλεφωνικών ραντεβού όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο προγραμματισμός ραντεβού μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στα τέλη Μαρτίου με τις αρχές Απριλίου, όλοι οι γιατροί θα δέχονται χωρίς ραντεβού. Μου κάνει εντύπωση. Εγώ μέχρι την εποχή του μνημονίου που μας χώριζε τους δρόμους μας, νόμιζα ότι ήσασταν δεξιός. Εμείς οι δεξιοί, ξέρετε, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία δεν μπορεί να ρυθμίζεται κεντρικά. Η αγορά δεν ρυθμίζεται κεντρικά. Εάν πας, λέει, σε μια αγορά και πεις στη βιομηχανία, εγώ σου πάω την τιμή εκεί γιατί έτσι γουστάρω, αυτό που θα κάνει η βιομηχανία θα είναι, θα πάθει να σου πουλάει το φάρμακο. Γιατί έχει άλλες αγορές στον πλανήτη να το πουλάει σε πιο συμφέρουσες τιμές για αυτήν. Θέλω να σας πω για να καταλάβετε ότι η πρότασή σας που λέγεται κεντρικός σχεδιασμός οικονομίας εφαρμόστηκε σε όλα τα σοβιετικά καθεστώτα και το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχουν φάρμακα στα ράφια. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνεννόησης. Εμείς είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Είναι σαν να λέγαμε στους δικηγόρους που είστε εσείς, θα παίρνουν όλοι οι δικηγόροι τα ίδια λεφτά και άμα γουστάρουν. Και άμα δεν γουστάρουν, δεν θα πάνε κανένα δικά στο δικαστήριο. Και θα παίρνουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και θα παίρνει ο Καπερνάρος, που είναι πολύ καλός δικηγόρος και με πολύ ψηλή αμοιβή και μπράβο του, θα παίρνει τα ίδια με τον καινούριο που βγαίνει από την νομική. Άρα λοιπόν, αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, εγώ έχω τον λόγο. Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, υπάρχει πρόβλημα. Εάν το καταλαβαίνετε και το πιστεύετε, να παραιτηθείτε τις επιπλέον αμοιβής σας, εσείς προσωπικά, και να πηγαίνετε να καταθέτετε για στον δικηγορικό σύλλογο ό,τι σας δίνει πελάτες παραπάνω και να λέτε: εγώ θα παίρνω το μέσο όρο των συναδέλφων μου. Γιατί πιστεύω στο σοβιετικό σύστημα. Εγώ πιστεύω στην ελευθερία οικονομία. Αυτό μας χωρίζει λοιπόν και πέρα του μνημονίου. Γίνατε κομμουνιστή στα γεράματα, δικαίωμά σας.